Για πολλωστή φορά, ένα κύμα κακοκαιρία που ήταν μεν έντονο, σε καμία περίπτωση όμω δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτοφανέ, ανέδειξε την απόλυτη αναγκαιότητα τη επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την κατεδάφιση πολλών ετοιμόροπων κτιρίων εντό του αστικού ιστού και όχι μόνο. Πέτρινη τύχη κατά κύριο λόγο σε παλιέ κατοικίε των αρχών του προηγούμενου αιώνα, μεσοτυχίε σε κατοικίε κατασκευή πριν από 60 χρόνια ή ακόμη και σε κοινόχρηστου χώρου όπω στη λαϊκή τη Αγία Μαρίνα ή και στο κάστρο κατέρευσαν. Μετά τι έντονε βροχοπτώσει των τελευταίων ημερών. Η κατάσταση με την επικίνδυνοτητα των παλιών και εγκαταλελειμμένων κτηρίων έχει φτάσει στο απροχώρητο, σε πανελλαδικό επίπεδο και όχι μόνο στα Γιάννενα. Η υπηρετική πρωτεύουσα όμω παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, που είναι ο μεγάλο αριθμό των παλιών οικοδομημάτων που έχουν εγκαταληφθεί κατά κύριο λόγο στο ιστορικό κέντρο και κυρίω εντό του κάστρου. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμο έχει γίνει αποδέκτη καταγγελιών και διαμαρτυριών για περιπτώσει εγκαταλελειμμένων κτηρίων που έχουν αφαιθεί στη φθοροποιό δύναμη του χρόνου τμήματα που καταραίουν σταδιακά, με ορατό τον κίνδυνο σε οποιαδήποτε στιγμή να καταπέσουν ολοκληρωτικά με απρόβλεπτε συνέπειε. Ο Δήμο Ιωαννιτών, σύμφωνα και με τον Γενικό Γραμματέα Βασίλη Ζωγράφου, με βάση τι αρμοδιότητε για του Δήμου, το μόνο που έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να πράξει είναι να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ώστε να λάβει μέτρα για την προστασία των διαρκωμένων και σε περίπτωση που αυτοί είτε δεν βρεθούν είτε αδιαφορήσουν, τότε μπορεί να παρέμβει με το εργοτάξιο και να κάνει συγκεκριμένες εργασίες χρεώνοντας το κόστος στους ιδιοκτήτες. Αυτό έχει γίνει σε κάποιες περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων οικειών στο ιστορικό κέντρο, όπως στην οδό Κουντουριώτη και στις παρόδους αυτής και παλαιότερα στις οδούς Ζαλοκώστα, Γερβασίου, στην οδό Παύλου Μελά, ακόμη και εντό του κάστρου στην οδό Στρατηγοπούλου. Εκεί ένα από τα παλαιότερα σπίτια του κάστρου με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του κατέρευσε σταδιακά με τον Δήμο Ιωαννητών και τι τεχνικέ του υπηρεσίε να έχουν τοποθετήσει μεταλλικά προστατευτικά και υποστηλώματα για να μετριαστεί η επικινδυνότητα. Μόλι τι τελευταίε ημέρε εντό του κάστρου κατέρευσε ένα πέτρινο τείχο παλιά κατοικία μετά την έντονη βροχόπτωση χωρί ευτυχώ να προκληθούν ζημιέ. Πληροφορίε αναφέρουν ότι μόνο για την περιοχή του κάστρου εκκρεμούν δύο περιπτώσει επικίνδύνο τιμόροπων που έχουν επισημανθεί χωρί να έχουν ληφθεί οριστικέ αποφάσει για την κατεδάφησή του. Στη λαϊκή αγορά τη Αγία Μαρίνα και στην οδό Ιατρίδου, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, κατέρευσε τμήμα του πέτρινου τείχου, με τι πέτρε να πέφτουν προ τη μεριά τη αγορά χωρί ευτυχώ να προκληθούν ζημιέ. Ο φωνικό σεισμό του Οκτωβρίου του 2020, που άφησε πίσω του δύο νεκρού, δύο εφήβου, που καταπλακώθηκαν από ένα τμήμα παλαιού κτηρίου στο νησί τη Σάμου, άνοιξε και πάλι τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουν οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε ώστε να απεμπλακούν από τι δεδαλώδει διαδρομέ. Έτσι, με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντο τον Μάρτιο του 2021, αναλήφθηκε πρωτοβουλία για την διαχείριση των ετοιμόρπων κτηρίων που προχώρησε στην κατάθεση τροπολογία. Αυτή προβλέπει τη θεσμοθέτηση Ειδική Επιτροπή Επικίνδυνων Ετοιμόρπων Κτηρίων στην έδρα κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση. Όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν επικίνδυνο σε κτίρια. πακτήρια, προβλέπεται ώστε η Ειδική Επιτροπή να προβαίνει σε αυτοψία και να συντάσει έκθεση αυθημερών. Εντό τριών ημερών από τη διενέργεια τη αυτοψία θα συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή και αν το κτίριο κρυθεί επικίνδυνο σε τιμώροπο, εντός εντό τριών ημερών από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιείται η κατεδάφισή του. Στόχο τη ρύθμιση ήταν και είναι να αποφευθεί η εξέταση των επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτηρίων από πολλαπλέ επιτροπέ, συμβούλια και υπηρεσίε, καθώ και η έκδοση αντιφατικών γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων που δημιουργούν καθυστερήσει. Στην πράξη όμω, τουλάχιστον στην περιοχή των Ιωαννίνων δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία κατεδάφιση επικίνδυνο ετοιμόρπου κτηρίου, με τι υπηρεσίε και τι επιτροπέ να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορε γραφειοκρατικέ διαδικασίε, με νομικό περίβλημα και περιεχόμενο μάλιστα αφού υπάρχουν ιδιοκτησίε και εκεί υπησέρχονται και άλλες παράμετροι που δεν αντιμετωπίζονται με την παραπάνω τροπολογία.